Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά στηρίζει τις κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής για το κλείσιμο του σταθμού μεταμόρφωσης απορριμμάτων που υπάρχει στον χώρο εδώ, που είναι του Πειραιά. Όπως και το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε αντίστοιχη κινητοποίηση στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Πέραμα. Η περιοχή που βρισκόμαστε και εδώ, αλλά συνολικότερα στον Πειραιά, είναι πάρα πολύ επιβαρημένη και με τα καζάνια που υπάρχουν της Oil Dual και βεβαίως με τα σχέδια που έχει ετοιμάσει η Costco το επόμενο διάστημα για το Master Plan και όλα αυτά που ουσιαστικά θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο τη ζωή των κατοίκων. Θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις στον πλευρό των κατοίκων, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλο το λαό του Πειραιά, όχι μόνο τους κατοίκους εδώ, αλλά και τους εργαζόμενους που και εδώ ζουν περισσότεροι. Μέχρι την ίδια θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις μας και το επόμενο διάστημα, ώστε να κλείσουν οι σταθμοί μεταμόρφωσης απορριμμάτων και του Πειραιά και του Περάματος. Σήμερα οι σύλλογοι και οι φορείς Κερατσινού, Δραπετσόνας και Περάματος, όπως και ο δικός μας σύλλογος, ο γυναικείος σύλλογος Κερατσινού, Δραπετσόνας, Ιστορική του Παιδιού, είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε ότι τα σχέδιά τους να φορτώσουν ακόμα μία ανθυγιεινή δραστηριότητα στις πλάτες της δικές μας και των παιδιών μας δεν πρόκειται να περάσουν. Αν ονειρεύονται ότι 250.000 τόνοι απορριμμάτων θα επεξεργάζονται εδώ με ό,τι σημαίνει αυτό για την υγεία μας, κάνουν λάθος σχέδια στην πλάτη μας. Στο Κερατσίνι δίνουμε εδώ και χρόνια τον αγώνα να φύγουν τα καζάνια του θανάτου, το ίδιο και οι σύλλογοι και οι φορείς στο Πέραμα, που με βάση τις μετρήσεις που γίνονται από τους επιστήμονες δείχνουν ότι ήδη αναπνέουμε καρκίνο. Εδώ πέρα είμαστε στο ΣΜΑ του Πειραιά, που παράνομα μέσα σε ένα βράδυ έχει νομιμοποιηθεί, όπως παράνομα λειτουργεί και αντίστοιχο ΣΜΑ στο χώρο του Περάματος, μέσα στον οικιστικό ιστό, δίπλα σε σχολεία και σε σπίτια των ανθρώπων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τυχαίο ή μια αστοχία αυτές οι δραστηριότητες. Είναι σε πλήρη γνώση της κυβέρνησης, της περιφέρειας, είναι επιλογή τους. Έχουν και τη στήριξη των δημοτικών αρχών ανεξάρτητα από το τι λένε και τι στάση κρατάνε. Και ο λόγος είναι ότι πάντα τους ενδιέφεραν οι business σε αυτό το τομέα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα σκουπίδια είναι χρυσός, είναι ένας επικερδής τομέας και καθόλου δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό επιβαρύνει την υγεία του λαού της περιοχής. Εμείς λοιπόν θα κλιμακώσουμε. Οι ενέργειες που μέχρι τώρα έχουμε κάνει είναι μόνο η αρχή. Σκοπεύουμε να συντονιστούμε με ακόμη περισσότερους φορείς της πόλης, να ενημερώσουμε ακόμα περισσότερους κατοίκους των περιοχών μας. Και τους λέμε ξεκάθαρο ότι αυτό το σχέδιο δεν πρόκειται να περάσει, θα μείνει μόνο στα δικά τους χαρτιά. Το ΣΜΑ του Πειραιά, ένα ΣΜΑ ο οποίος αδειοδοτήθηκε σε ένα βράδυ, όπως και ο σταθμός μεταφόρτωσης του Πέραμα, αφήσανε μέσα στο οικιστικό ιστό. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα, φορείς, σωματεία, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και κάτοικοι του Κερατσινίου, του Δραπετσόνα, αλλά και συνολικότερα τη Α και Β Πειραιά, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας με τα σχέδια που έχει η περιφέρεια και η κυβέρνηση να υποβαθμίζει διαρκώς, συνεχώς τις ζωές μας. Ξέρουμε ιδιαίτερα οι κάτοικοι του Κερατσινίου πολύ καλά το να αντιμετωπίζουμε είτε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα όπως στη Χαβούζα παλιότερα και έτσι τα κάνουμε και τώρα απέναντι στα σχέδια τα οποία θέλουν να μας μετατρέψουν, όπως λένε χαρακτηριστικά, στην πίσω αυλή της Αττικής. Δεν θα τους περάσει. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε περιφερειακή αρχή, σε κυβέρνηση, αλλά και στην πολιτική αρχή της Αττικής. Από το 2011, ενώ γνώριζε την ύπαρξη του ΣΜΑ εδώ του Πειραιά, ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα, ίσα καθησύχαζε τους κατοίκους της περιοχής με αποτέλεσμα σήμερα αυτή να διοδοτηθεί και να εξυπηρετεί τον Δήμο του Πειραιά. Λέμε λοιπόν σε όλους αυτούς ότι τα σχέδιά τους δεν θα περάσουν, θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε τον αγώνα από εδώ και πέρα για να κλείσουν οι δύο ΣΜΑ του Πειραιά και του Πειραιά. Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πουδίδης συμμετέχει στο σημερινό αποκλεισμό μαζί με άλλους φορείς και σωματεία της περιοχής εδώ στο ΣΜΑ του Πειραιά, όπως συμμετείχε και στον προηγούμενο αποκλεισμό στο ΣΜΑ του Περάματος και θα συμμετέχει σε όλες τις κινητοποιήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Καταγγέλνουμε την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική της περιφέρειας και την ανοχή ή ακόμα και συμφωνία των Δήμων σε σχέση με τη δημιουργία και την νομιμοποίηση των ΣΜΑ στην περιοχή μας.
που έρχονται συμπληρωματικά να επιβαρύνουν ακόμα τις περιοχές μας, καθώς μιλάμε για περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη οχλήσεις, όπως αυτή της Κόσκο, τα καζάνια των πετρελαιοειδών, και έρχονται να δημιουργηθούν και ΣΜΑ ακόμα μέσα σε οικιστικό ιστό, ακόμα και δίπλα στα σχολεία. Χαρακτηριστική περίπτωση του Περάματος, όπου υπάρχει το ΣΜΑ στο παλιό νεκροταφείο, δίπλα στο μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων. Έχουμε εδώ το ΣΜΑ του Σχιστού δίπλα, όπου και εκεί υπάρχει σχολείο κοντά σχετικά. Και έχουμε και το ΣΜΑ του Πειραιά, που έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι για κάποιους τα σκουπίδια είναι χρυσός. Ήδη τρέχει διαδικασία στο ΣΜΑ του Σχιστού, τρέχει διαδικασία του Τεχνικού Συμβούλου για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σχιστό, που ενδεχομένως να υπάρχει και εργοστάσιο καύσης. Και ξέρουμε ότι οι μνηστήρες θα είναι αρκετοί, καθώς αυτοί θα κερδίζουν και εμάς οι ζωές μας θα επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο. Το οφείλουμε απέναντι στους μαθητές μας, όπου δεν μπορούν να μεγαλώσουν σε μια περιοχή που θα έχει τόσο πολλές σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους. Θα είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι και οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και όλους τους εργαζόμενους της περιοχής να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Πειραιά για να διατραλώσουμε την αντίθεσή μας με το επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης και των Δήμων να μετατρέψει το Σχιστό σε μια απέραντη κομματερή. Δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες στο τελευταίο διάστημα της πολιτικής των κυβερνήσεων και των Δήμων, έτσι ώστε τα απορρίμματα που είναι μια κερδοφόρα πίσω για το κεφάλαιο να μετατροπούν σε ένα ακόμα κερδοφόρο πεδίο για αυτούς, εις βάρος της ζωής, της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος βεβαίως των εργαζομένων. Δεν φτάνει το αντεργατικό έντρομα που φέρει στην Βουλή η κυβέρνηση όλη αυτή την περίοδο και οι αντεργατικές ανατροπές που έχουμε οι εργαζόμενοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έρχονται και τέτοιου είδους κινήσεις να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο και την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων και πόσο μάλλον την υγεία τους. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε στο πλευρό όλων των εργαζόμενων, έτσι ώστε το Σχιστό να μην μετατραπεί σε μια απέναντι κομματερή και όλοι οι Δήμοι του Πειραιά να έχουν μόνο να σταθούν τα πόρτες και να μην τολμήσουν να δημιουργήσουν μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων με οποιαδήποτε μορφή, καύση κτλ. Δηλώνουμε απερίφραστα τη συμπαράστασή μας επίσης σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους Δήμους, στην καθαριότητα, στις υπηρεσίες καθαριότητας και πόσο μάλλον στο Δήμο του Πειραιά, οι οποίοι μπροστά στην εντατικοποίηση της εργασίας τους έρχονται πολλές φορές να έρθουν σε αντίθεση με τα σχεδιαζόμενα αυτά, με τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης και των Δήμων και ειδικά σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε στο Σχιστό, όπου η Δημοτική Αρχή Πειραιά προσπαθεί να βάλει τους εργαζόμενους να υπερασπιστούν τη συγκεκριμένη νομιμοποίηση του ΣΜΑ, προκειμένου να μετατραπεί στο μέλλον, από ό,τι φαίνεται ακόμα και μια φωτογραφική τροπολογία, σε νέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Ζητάμε πρώτα και κύρια ο Πειραιάς, οι όμορφοι Δήμοι να εξυπηρετούνται από τον υπάρχον ΣΜΑ με φτηνά τιμολόγια, ενταγμένο στον ΕΣΝΑ και όχι πανάκριβα, και βεβαίως να καταργηθούν τα αποδοτικά τέλη. Αυτή είναι και η φωνή την οποία θα προσπαθήσουμε να δυναμώσουμε μέσα και από τα Δημοτικά Συμβούλια και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά.